Thank you. Thanks a lot for inviting me and special thanks to the studios. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε και ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Στέλιο για αυτήν την πρόσκληση και ευχαριστώ και πάρα πολύ εσάς που βρίσκεστε εδώ και είναι αφρώ η προσέλευση σήμερα το απόγευμα και βεβαίως το σύγχρονο μας ήρωα, όπως έλεγα πριν την προβολή της ταινίας, τον κύριο Έλμερ, είναι ένας από τους σύγχρονους ήρωές μας, διότι πραγματικά από το σθένος του παρακινείται και πραγματικά αντιμετωπίζει μεγάλους κινδύνους, αντιμετώπισε μεγάλους κινδύνους και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να εκτιμήσουμε, να αναγνωρίσουμε και να προστατεύσουμε. Και αυτός είναι ένας από τους αγώνες για τους οποίους μαχόμεθα και ο Στέλιος και εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε την προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντων, των whistleblower. Θα σας πω γιατί θεωρώ ότι αυτό πρέπει πραγματικά να αποτελέσει μια απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μεταφραστεί σε ένα πλάνο συγκεκριμένο. Όπως ξέρετε, ξεκίνησε το 2014 η θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είχαμε την έκρηξη σκανδάλων φόρο αποφυγής και φοροδιαφυγής με τα LuxLeaks το 2014, μετά τα χαρτιά από τον Πανάμα, τα Panama Paper και τα λοιπά. Και τώρα έχουμε τη διαρροή, τη λεγόμενη SwissLeaks και το ποδόσφαιρο και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κάθε μήνα, κάθε δεύτερο μήνα ένα καινούριο σκάνδαλο προκύπτει. Φαίνεται και το ξέρουμε ήδη, διότι με την εκστρατεία, ουσιαστικά εμείς κάναμε ενημερωτική εκστρατεία για την ανάγκη να έχουμε μια μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Πραγματικά έφτασε στους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων και υπήρχε μεγάλη μάχη και για τους πολίτες και για τις ΜΚΟ και για τους πληροφοριοδότες προκειμένου αυτό το θέμα να αναβαθμιστεί στην ημερησία διάταξη, να μπει σε προτεραιότητα. Και πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πια η Κομισιόν, υποπίεση μεν, άρχισε να λειτουργεί. Υπάρχουν πράγματα τα οποία άρχισαν πια να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να παλέψουμε τη φοροδιαφυγή. Πολύ τεχνικό το ζήτημα και η συζήτηση, δεν θα επισέλθω λεπτομερώς, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για τους πληροφοριοδότες, όπως είπα, μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες και όπως έλεγες πριν, Έλμερ, Ρούντολφ, έχουμε δύο ειδικές επιτροπές πια, ένα Tax 2 για τη LuxLeaks και τώρα έχουμε και μία συγκεκριμένη επιτροπή εδραιώσει για τα Panama Paper. Είναι σχεδόν αδύνατον ή πάρα πολύ δύσκολο να αναδιατυπώσω να έχουμε υψηλά ιστάμενους από τράπεζες και τα λοιπά. Έχουμε βεβαίως τη διοίκηση σε εθνικό επίπεδο, συνήθως έρχονται αυτοί και μιλούν ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά όσον αφορά τις εταιρείες και τους επικεφαλείς των εταιριών, αυτό είναι σχεδόν αδύνατον. Και όταν έρχονται, εν πάση περιπτώσει, απλά κάθονται εκεί και ψεύδονται ή δεν δίνουν την παραμικρή πληροφορία. Και λένε όχι, 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 όλα καλά, όλα μια χαρά, τίποτα δεν συμβαίνει, δεν χρειάζεται να ενημερώσουμε για κάτι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Τεχνικές ρυθμίσεις. Αχ, ωραία λέει η μιλήτρια, σωστά. Λοιπόν, σε τι μπορούμε να βασιστούμε? Οι πληροφορίες δεν μας προέρχονται από τις εταιρείες και αυτό είναι κάτι το οποίο χρήζει βελτίωση στο Ευρωκοινοβούλιο και πρέπει πραγματικά να αντλήσουμε μαθήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα σε αυτούς που παρουσιάζονται ενώπιον των κοινοβουλίων. Πρέπει εμείς να επαφιόμαστε στις πληροφορίες που μας προσκομίζουν οι λεγόμενοι whistleblower, οι πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος. Κάθε φορά αναδιατυπώνεται η ανάγκη για την προστασία αυτών των ανθρώπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως, η υπόθεση του κ. Έλμερ ξεκίνησε αρκετό καιρό πριν και εμείς τα τελευταία χρόνια είχαμε μία περίπτωση η οποία ήταν πολύ πιο κοντινή στους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς. Είχαμε τη διαρροή LuxLeaks από το Λουξεμβούργο, δηλαδή τη διαρροή
Ξέρετε ενδεχομένως ότι υπήρξε καταδικαστική απόφαση τελικά, η οποία ήταν εναντίον των πληροφοριοδοτών. Αυτό ήταν μια τεράστια μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν υπήρχε καμία βούληση απολύτως. Υπήρχαν μέλη από το Ευρωκοινοβούλιο, ευρωβουλευτές που ήμασταν αντίθετοι, αλλά οι εθνικές κυβερνήσεις δεν θέλαν καθόλου να κουνηθούν. Και όπως εξήγησε και ο κύριος Έλμερ, δυστυχώς είναι κατανοητό αυτό. Γιατί μεταξύ των κυβερνήσεων υπάρχουν κάποιες, ελάχιστες νομίζαμε, αλλά τελικά είναι πολύ περισσότερες, οι οποίες ωφελούνται από την κατάσταση αυτή και οι οποίες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακόμη και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, αποτελεί ίσως ένα φορολογικό παράδεισο. Δεν θα θέλανε λοιπόν όλοι αυτοί να δουν να αλλάζει η κατάσταση και το συγκριτικό τους πλεονέκτημα να μειωθεί. Ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι ένα τίμιο συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι πραγματικά είναι σαν να κλέβουν τους κοινούς ανθρώπους. Επιτρέπουμε από τις μεγάλες εταιρείες να κλέβουν κυριολεκτικά τους απλούς ανθρώπους, γιατί 1,3 εκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο, όπως ανέφερε ο προλαλής σας, είναι ένα ποσό το οποίο είναι πολύ υψηλότερο από το σύνολο των χρεών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν πληρωνόταν αυτό σε φόρους, τότε εμείς στην Ευρώπη δεν θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα πια με τα δημόσια χρέη και τα δημόσια ελλείμματα. Αντί λοιπόν να έχουμε κόσμο ο οποίος θα στηρίξει προς αυτό το εγχείρημα, δεν συμβαίνει αυτό. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να σκεφτούν ότι εκλέγονται για να υπερασπιστούν τους ανθρώπους, όχι τις πολυεθνικές. Όσον αφορά λοιπόν τους πληροφοριοδότες, υπάρχει μια κίνηση πια, ξεκίνησε η Κομισιόν να λειτουργεί και θα λέγω ότι αυτή είναι σημαντική πληροφορία. Υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση αυτή την στιγμή που μιλάμε στο διαδίκτυο, στον ιστοτόπο της Κομισιόν και είναι ανοιχτή στο κοινό. Σήμερα το βράδυ, αν έχετε χρόνο, αύριο, σήμερα, όποια μέρα θέλετε, μπείτε σε αυτόν τον ιστότοπο, το website της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, European Commission, και απαντήστε κι εσείς. Είναι δημόσια διαβούλευση, είναι χώρος για όλους τους ανθρώπους που θεωρούν ότι τους πέφτει λόγος και πρέπει να τους πέφτει λόγος για το τι συμβαίνει με την προστασία των πληροφοριοδοτών. Και θα ξεκινήσουμε και πιο τεχνική εργασία στο Ευρωκοινοβούλιο, με κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και εκεί τελειώνω. Για να προστατευθούν θα υπάρχει μία πανευρωπαϊκή προστασία, γιατί βλέπουμε τώρα ότι έχουμε πολυεθνικές εταιρείες απέναντί μας και αυτές οι εταιρείες είναι πάρα πολύ δυνατές στο να βρίσκουν τις καλύτερες εθνικές καταστάσεις που τους εξυπηρετούν. Για παράδειγμα, για τα LuxLeaks ξεκίνησαν πρώτα να διώκουν και μετά άλλαξαν τακτική, πήγαν προς την Γαλλία γιατί εκεί είδαν περισσότερες πιθανότητες για καταδικαστικές αποφάσεις. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ομοιομορφία σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην εκμεταλλεύονται οι μεγάλες εταιρείες τη διαφορετικότητα του καθεστώτος. Βεβαίως πρέπει να ισχύει παρέγγελτα για όλες τις περιστάσεις. Εσείς ήσασταν τυχερός που δεν ήσασταν άμεσα απασχολούμενος από την Ελβετική Εθνική Τράπεζα, τη Swiss Bank, αλλά θα μπορούσαμε να παρέμβουμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες, είναι σύμβουλοι, απλοί πολίτες εν πάση περιπτώσει. Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις επίσης θα πρέπει να μπορούμε να προστατεύουμε, να είναι κάτι το οποίο θα έχει μια ευρύτητα και επίσης θέλουμε να έχουμε ανεξάρτητες αρχές ανάλογα τις αρχές, για παράδειγμα, τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες κατά της απάτησης, της διαφθοράς. Να υπάρχει διαφορετικός τρόπος αναφοράς, γιατί βλέπουμε ότι εν τέλει το να πηγαίνει κανείς στους δημοσιογράφους και να βγάζει κάτι στη φόρα είναι η τελευταία καταφυγή, είναι πάρα πολύ απαιτητικό και πάρα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους οι οποίοι θα προτιμούσαν να μείνουν ανώνυμοι και να έχουν οι άνθρωποι αυτοί μια ιδιωτική ζωή που να μην την ακουμπά κανείς. Πρέπει λοιπόν να επιτρέπουμε να γίνεται μια δημόσια αποκάλυψη πληροφοριών, αλλά και μια πιο ιδιωτική, αν αυτό κανείς επιθυμεί. Και τέλος, δεν είμαι πάρα πολύ υπέρ των κινήτρων των οικονομικών που αναφέρατε, αλλά εν πάση περιπτώσει χρειαζόμαστε μια οικονομική στήριξη. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, και ισχύει για εσάς, ισχύει για όλους τους
πληροφοριοδότες της LuxLeaks, τη UBS κτλ. Έχουμε πληθώρα περιστάσεων στις οποίες φαίνεται ότι είναι τεράστιος ο κίνδυνος και στο τέλος οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων πραγματικά αλλάζουν άρδιν. Η οικονομική προστασία λοιπόν είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να υπάρξει και είναι ανοιχτό προς συζήτηση βεβαίως.